Ποιος είναι να μας ψάλλει τώρα? Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να έχεις εδώ μια καρέκλα. Έχω. Αλλά είναι αυτό που να πάω στο πολύ να γυρίσουμε. Πού είναι η πρόεδρος, πρόεδρος. Παρόλο που πριν 2 χρόνια έρχομαι κάθε Σάββατο εδώ πέρα για να γίνει λειτουργία και στέκομαι πάντοτε στην ωραία πύλη για να πω μερικά λόγια. Πάντοτε. Τελευταία πήγα για 2 χρόνια στη Μακεδονίτισσα και κάθε Κυριακή είναι καμνα κήρυγμα. Κάθε Κυριακή συνέχεια. Τώρα πρόκειται να αρχίσουν οι ομιλίες του ομίλου και μου πρότειναν εμένα πρώτα για να κάνω την πρώτη ομιλία. Και λέγω και εγώ δικαιολογημένα εκάλεσαν εμένα γιατί είμαι ο μοναδικός, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο κληρικό στον που να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει κηρύγμα. Γι' αυτόν τον λόγο και είμαι τώρα εδώ μαζί σας για να κουβεντιάσουμε, να σας πω, να κάνω την πρώτη ομιλία εγώ. Αυτά τα λόγια ήθελα να πω, Χριστίνα, εσύ θα προσθέσεις που για μένα δεν ξέρω. Δεν σε πρόσεξα προηγουμένως, θέλω να σε πρόσεξα να σταματήσω. Εκ μέρους του ομίλου. Και να αρχίσετε. Τίποτε άλλο. Με την κοήθεια του Θεού ξεκινούμε και φέτος τα μηνιαίες ομιλίες. Είναι η πρώτη ομιλία, όπως είπε ήδη ο Γέροντας, μας θύμισε με το να έχουμε την πρώτη ομιλία με τον Γέροντα που μας πήρε τόσο καιρό εδώ μαζί μας. Το πρόγραμμα το ολοκληρωμένο δεν το έχουμε ακόμα έτοιμο. Μόλις συνέδρωσα το δικαιωμένο. Τίποτε είχε ανέμενο, κάμπνε τσέστη, ρε. Κρίση οικουμένη στον Κύρικα τον Αγίου.
Συνήθως αρχίζουμε πράγματι με το πολιτικό του Αποστόλου Βαρνάβα. Και αυτό θεωρείται ως η αρχή της προσευχής μας. Η ομιλία την οποία θα κάνω απόψε, έβα που είναι και η πρώτη, δεν ξέρω αν μεταδίδουν αυτά, θέλω να έχετε υπόψη ότι έχω πολλές εμπειρίες μέσα, οι οποίες εμπειρίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ για να κατανοήσουμε αυτά τα οποία γράφω. Εντάξει. Καλώς όρισες, Αγαθόνικη. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, όταν μου ζητήθηκε να παρουσιάσω ενώπιον σας ένα θέμα, βρέθηκα στη δυσκολία να κάνω εκλογή. Διάφορες ιδέες ήρθαν στο μυαλό μου. Εκεί που σκεφτόμουν για το θέμα, ήρθε στο μυαλό μου το ερώτημα το οποίο μου υπέβαλε νεαρός στην εξομολόγηση. Το ερώτημα ήταν, γιατί ζω? Τούτο τότε με προβλημάτισε, με έκαμε να σκεφτώ. Η έρευνα μου στράφηκε στη φιλοσοφία, στη ψυχολογία και στη θρησκεία. Δεν θα αναφέρω τι λέει η φιλοσοφία και η ψυχολογία. Θα σας αναφέρω μόνο τι λέει η θρησκεία μας. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να αναφέρω πως οι τρεις συμφωνούν στο ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για κάτι ανώτερο, κάτι εκτός του εαυτού του, είτε αυτό είναι μια αξία, είτε ένας σκοπός, είτε ακόμη αυτός ο ίδιος ο Θεός. Μόνον όταν ο άνθρωπος αφοσιώνεται σε ένα σκοπό ή σε ένα ιδανικό, βρίσκει τον εαυτόν του, έχει τη συνέστηση ότι είναι ο ίδιος, είναι χαρούμενος, αισθάνεται ζωή και τη ζωή του με περιεχόμενο. Πόσο σημαντικό είναι η αφοσίωση σε ένα σκοπό, αναφέρω ένα παράδειγμα. Παρατηρήθηκε πόσα στρατόπεδα στο κέντρο των Γερμανών το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το 1940-44. Εκείνοι εκ των κρατουμένων επέζησαν από τις δύσκολες συνθήκες που ήταν αφοσιωμένοι σε ένα σκοπό, σε ένα ιδανικό ή ακόμη στον Θεό. Από πειράματα που έγιναν στη Βιέννη απεδείχθη πως εκείνοι από τους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι σε ένα σκοπό είναι απρόσβλητοι ακόμη και από τις μολυσματικές ασθένειες. Και οι τρεις λοιπόν, φιλοσοφία, ψυχολογία και θρησκεία, δέχονται πως ο άνθρωπος είναι στη φύση του αν δουλεύει και αν αφοσιώνεται σε κάτι εκτός του εαυτού του. Αυτό το κάτι,
εφόσον έρκει το άτομο, γίνεται το κέντρο που ελκύει τα σκέψεις και τα συναισθήματα του ατόμου. Τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος αισθάνεται τη ζωή του γεμάτη με περιεχόμενο. Φωνάζω δυνατά, γιατί σαν που να αισθάνομαι ότι δεν δουλεύουν αυτά. Ακούμε, ακούμε. Κάνω λάθος? Ακούμε. Πρώτον, μιλάμε όμως για τη ζωή, χωρίς ποτέ να σταθούμε και να ρωτήσουμε τι είναι ζωή. Πρέπει να έχουμε υπόψη πως δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ζωή, όπως δεν μπορούμε να ορίσουμε τι είναι δικαιοσύνη. Μπορούμε όμως να την περιγράψουμε. Ζωή είναι η ζωή, είναι η ζωντάνια, είναι η δραστηριότητα, είναι η ομορφιά. Όλοι έχουμε την έννοια της ζωής, λίγοι όμως την ζούμε. Και ακριβώς όταν θέτουμε το ερώτημα γιατί ζούμε, έχουμε την έννοια της ζωής, δεν την ζούμε όμως. Πρέπει όμως να την ζούμε, να ζούμε την ομορφιά της, να γινόμαστε αρεστές του κάλους της. Την ομορφιά αυτήν είχε ο Θεός εν όψη, όταν έλεγε μετά το πέρας της ορατής δημιουργίας «Ιδού πάντα καλά λίαν». Δεύτερον, αυτές οι λέξεις μας πάνε πίσω στον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ. Ας δούμε τι λέει η βιβλική διήγηση για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αφού ο Θεός δημιούργησε την φύση, το ζωικό και το φυτικό βασίλειο, είπε «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωση». Και λίγο πιο κάτω, «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πηγής ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχής δόσα. Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός κήπον κατά Ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον ον έπλασε. Και έθετο αυτόν, εννοείται τον άνθρωπο, εν το παραδείσο εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν αυτόν». Μετά από τα χωρία που ανέφερα, επισημαίνω μερικές αλήθειες. Πρώτον, ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και ακόμη έγινε εις ψυχήν ζώσαν με θείο φύσιμα. Εφόσον είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος, μετέχει των χαρισμάτων του σε μικρογραφία. Και εφόσον έγινε εις ψυχής ζώσαν με θείο φύσιμα, σημαίνει ότι έχει μέσα του θείον παράγοντα που έχει θείαν την προέλευση και που αποζητά κατά ανάγκη την πηγή του, τον Θεόν, και εκεί βρίσκει ανάπαυση. Δεύτερο, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, έθεσε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Αυτό συμβολίζει τη μακαριότητα του ανθρώπου, την ευτυχία, τη ζωή, την ομορφιά. Αλλά όταν και του έδωσε ρητήν εντολή, νόμων, να μην φάει καρπόν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, του έδωσε μία μπηξίδα για να μην παλιδρομήσει στην τρικυμία της ζωής. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο καθομοίωση αυτού και του όρισε να εργάζεται στον κήπο και να το φυλάτει. Είναι λοιπόν πλασμένος ο άνθρωπος να ασκείται, να αγωνίζεται, να γίνει όμοιος με τον δημιουργό του και να δουλεύει. Άσκηση ή αγώνας και δουλειά πρέπει να στολίζουν των άνθρωπων για να το ομορφαίνουν τη ζωή, αφού άσκηση και δουλειά είναι πρίγα από τον πλάσιν του για να το συνοδεύουν στη ζωή. Άσκηση και εργασία είναι ακόμη δραστηριότητες που υποβοηθούν να φύγει άνθρωπος από τον εαυτόν του και να δουλεύει για κάτι ανώτερο και κάτι υψηλότερο. Όταν ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο, του έδωκε εντολή να μην φάει καρπόν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού.
Αν έτρωγε, ασφαλώς θα απέθνησκε, διότι του είπε θα αποθάνεις. Ο άνθρωπος παρέβηκε την εντολή του Θεού και εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο. Και ενώ ήταν πλασμένος για να ζήσει, πέθανε. Ενώ ήταν πλασμένος για τη χαρά, έφερε επάνω του λύπη, άγχος, μίσος, σκοτάδι. Η μακαριότητα χάθηκε, η ευτυχία θρηματίστηκε. Ο Παράδεισος κλείστηκε αφού οι πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν. Πήρε η ρομφαία στο χέρι του Χερουβίμ, έγινε εμπόδιο για την επιστροφή του Αδάμ. Γιατί μετά, εάν επέστρεφε ο Αδάμ στον Παράδεισο, υπήρχε το δέντρο της ζωής και το κακό θα γίνει το αιώνιο, όπως αιώνιος ο άνθρωπος με τα αμαρτήματά του. Και ο πρώτος άνθρωπος έγινε δυστυχής. Έχασε τον Θεό, έχασε τον νόμο του. Έτσι έμεινε χωρίς προσανατολισμό, χωρίς πηξίδα στην τρικυμημένη θάλασσα της ζωής. Η ζωή του έγινε θάνατος. Από φως που ήταν έγινε σκοτάδι. Από χαρά λύπη. Ο άνθρωπος από ουράνιος έγινε γήινος. Στον πόνο του απάνω αφήνει να φύγουν από τα χείλη του απεγνωσμένες κραυγές. Έπαψε πια να θέτει ανώτερους στόχους. Έπαψε πια να αγωνίζεται για το τέλειο. Λυσμένησε πως είναι καθομοίωση Θεού πλασμένος, πως είναι πλασμένος να ζει και μάλιστα μέσα στον κήπο της Εδέμ και να τρέφεται από το δέντρο της ζωής. Λυσμόνησε με άλλα λόγια τον προορισμό του. Στην τρικυμία που βρίσκεται, τώρα ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ένα στιβαρό χέρι για να τον οδηγήσει έξω. Έχει ανάγκη να ξαναβρει τον δρόμο του, τον προσανατολισμό του. Είναι ανάγκη να αναζητήσει και να ξαναβρει τον Θεό, γιατί μόνον κοντά του θα βρει τη χαρά, θα βρει τη ζωή. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, λέγει ο Ψαλμωδός. Μόνον κοντά στον Θεό θα ζήσει ο άνθρωπος, γιατί ο πιστεύων σε με, λέγει ο Κύριος, έχει ζωή αιώνιον. Και ο πιστεύων σε με ποταμή ρέψουσιν εκ της κοιλίας του ύδατος, εκ της κοιλίας αυτού ύδατος ελωμένου. Πρέπει να κάνουμε τον Χριστό να βασιλέψει μέσα στις ψυχάς μας, γιατί μόνον έτσι θα βασιλέψει μέσα μας η χαρά, η ειρήνη, η δικαιοσύνη. Και μόνον έτσι η μόνη κόρη αυτή που λέγεται ζωή ομορφαίνει, γιατί η ομορφιά της είναι από μέσα. Είναι η αρετή της. Είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος του πραέως και ησυχίου πνεύματος. Και είναι η ομορφιά που της δίνει την ιδιαίτερη γοητεία. Σεβαστοί πατέρες και αδερφοί, άραγε εμείς ζούμε τη ζωή, την ομορφιά της, τη γοητεία της. Αν όχι, είναι ανάγκη για τον κάθε ένα μας να προσεγγίσει πιο πολύ τον Θεό και τα μυστήρια Του. Τα προβλήματα της ζωής καταστρέφουν την ομορφιά της ζωής. Αποθερμαίνονται όμως και αδυνατίζουν, αν όχι και αφανίζονται, όταν τα εξτομίσουμε. Πρέπει δε να έχουμε υπόψη πως ένας καλός Λεβίτης με τον πετραχύλι πάντοτε μας αναμένει. Εμπρός λοιπόν, τι περιμένουμε? Πρώτον, εξομολόγηση. Λοιπόν, η βάση της πνευματικής ζωής είναι η εξομολόγηση. Σε αυτό το μέρος της ομιλίας μου θα αναφερθώ στην αναγκαιότητα της εξομολογήσεως στο πρόσωπο του πνευματικού
των εξομολογούμενων και στα επιτήμια. Όταν κάποτε βρέθηκα στην Αμερική για σπουδές, είδα κάτι σχετικό με το θέμα μας και το κοινοποιώ για να νιώσουμε τη μεγάλη σημασία του μυστηρίου. Σε μερικούς ναούς, ασφαλώς προτεσταντικούς, είδα την επιγραφή στην θύρα με το διπλανό δωμάτιο προς το ναό. Γραφείων συμβουλευτή. Αυτό που έκαμε να σκεφτώ ότι επειδή δεν έχουν το μυστήριο της εξομολογήσεως, θεωρήθηκε απαραίτητο να φτιάξουν κάτι το υποκατάστατο, το γραφείο του συμβουλευτή, όπου ο επί τούτο ψυχολόγος ακούει τα προβλήματα του ενωρίτη. Γιατί στην ψυχανάλυση έχουμε τη μέθοδο της θεραπείας και την εξομολόγηση. Σύγκριση όμως ψυχανάλυσης και εξομολογήσεως δεν μπορεί να γίνει, γιατί το μυστήριο ανάμεσα στη μέση του εξομολόγου και εξομολογουμένου παίρνει ένας τρίτος παράγοντας που φωτίζει και επιφέρει την αλλαγή, και αυτός είναι η Θεία Χάρις. Ταπεινής δίδουση χάριν ο Θεός. Παρόλον τούτο, εξομολόγηση και ψυχανάλυση έχουν κοινά των άνθρωπων, των πονεμένων άνθρωπων, τα προβλήματά του, τη διήγηση και την ανακούφιση. Επιπλέον, στην εξομολόγηση υπάρχει συμπάθεια από μέρους του πνευματικού, προσοχή, κατανόηση και ακρόαση. Σε αυτόν η εξομολόγηση μοιάζει με σύγχρονο κλάδο της ψυχολογίας, την υπαρξιακή ανάλυση. Εκείνο που ενδιαφέρει την θεραπεία δεν είναι η μέθοδος, αλλά μάλλον οι ανθρώπινες σχέσεις γιατρού και ασθενή. Η επαφή πρέπει να είναι επαφή προσωπική. Η εξτόμηση, η διήγηση των αμαρτιών και των προβλημάτων δίνει μεγάλη ανακούφιση στον άνθρωπο και συμβάλλει στην πνευματική του υγεία. Γι' αυτό το σημείο μιλάει εκφραστικά ο Ιάκωβος Αδελφόθεος. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Για τον Ιάκωβο, εξομολόγηση και προσευχή είναι οι δυο όροι απαραίτητα στοιχεία για τη θεραπεία. Εξάλλου, βιαζέζος ψυχίατρος λέει πως οι αυθόρμητες εξομολογήσεις και οι εκ τούτων γνώσεις των έσω είναι εκείνα που πραγματικά έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα. 2. Αυτά όμως που συμβαίνουν μόνον όταν ο πνευματικός είναι εκείνος που πρέπει. Και έτσι μέσα στην εικόνα της μελέτης μας μπαίνει το πρόσωπο του πνευματικού. Ο πνευματικός πρέπει να είναι προσωπικότητα. Τι εννοούμε όταν λέμε προσωπικότητα? Οι λέξεις είναι πολύ κοινή και όμως πολύ λίγο γνωστή. Προσωπικότητα λέμε κάποιον πρόσωπο που έχει κάτι το μοναδικό, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το προσωπικό. Τι εννοούμε όταν λέμε αυτή η υπόθεση είναι δική μου υπόθεση? Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών συνήθιζε να λέει: θέλεις να μάθεις να κυβερνάς, μάθε πρώτα να κυβερνάς τον εαυτό σου. Αυτή τη σύσταση κρύβει μέσα τους την έννοια του κυβερνήτη, του υπηκόου, τον νόμο, την πειθαρχία και τη συνέπεια. Μάθε λοιπόν να κυβερνάς τον εαυτό σου. Το πνεύμα που είναι μέσα σου, μάθε το να κυβερνά το συναισθηματικό, το σωματικό και το συναισθηματικό και το σωματικό στον κόσμο. Μάθε το να κυβερνά σύμφωνα με τις αρετές, με συνέπεια και αυστηρότητα. Από αυτή τη σκοπιά η προσωπικότητα παίρνει το νόημα του συνόλου, του ολοκληρωμένου συνόλου. Ολοκληρωμένο σύνολο είναι εκείνον που δεν το λείπει κομμάτι.
Όταν για παράδειγμα παρακολουθούμε μια ομιλία και αφήσαμε μέρος του εαυτού μας στο σπίτι ή μας απασχολεί κάποιο πρόβλημα, δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Είμαστε διχασμένοι. Κομματιάστηκε το σύνολο και μαζί με αυτόν παρασύρθηκε το πνεύμα και ο κυβερνήτης έγινε δούλος. Άγεται και φέρεται εκεί που δεν θέλει. Γι' αυτό προσωπικότητα, το τονίζω αυτό το πράγμα, διχασμένη ή αρρωστημένη ή ακόμα και ανήθικη, είναι αντιφατικό. Αυτό το πράγμα είναι αντιφατικό, είναι αντίφαση. Δεδομένου ότι οι ψυχικές δυνάμεις με την πάροδο του χρόνου παίρνουν μονιμότητα και σταθεροποιούνται, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι η προσωπικότητα περικλεί μέσα της όχι μόνο ολοκλήρωση και αποκλειστικότητα, αλλά και σταθερότητα και ωριμότητα και ακόμη πείραν και διάκριση. Η ψυχολογία διδάσκει ότι είναι από τον ολοκληρωμένο άνθρωπο που προέρχεται η μεγάλη πίστη, η μεγάλη αγάπη και οι λοιπές αρετές. Από αυτόν, σαν από αστήρευτην πηγή, πηγάζει η άδολη, η ανυπόκριτη αγάπη. Δίνει από το εσωτερικό της πλούτον και αισθάνεται χαρά. Δίνει από τον εσωτερικό της πλούτον και αισθάνεται αυτονία, χέρι με τα χερών του. Δίνει ζωή και δημιουργεί ζωή. Τέτοιος πρέπει να είναι ο πνευματικός. Αλλά και αυτός είναι ένας από τους σκοπιώντας και επεφορτισμένους. Και όπως εμείς όλοι έχουμε φορτίον εις τους ώμους μας, έτσι και εκείνος. Ας μην λησμονούμε ότι περίκειται και εκείνος την ανθρωπίνη σάρκα και σαν άνθρωπος μπορεί να σφάλει, γιατί η πιθανότητα του σφάλιν είναι εις την ανθρωπίνη φύση. Αυτό του δείχνει το δρόμο για το εξομολογητήριο. Άλλωστε η πνευματικότητα ζει και φουντώνει με την προσωπική επαφή. Η εξομολόγηση είναι απαραίτητη στο πνευματικό και για άλλον σοβαρό λόγο. Κάθε ανομολόγητο πρόβλημα, τυραννά, μπορεί να γίνει ηφαίστειο και να εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Αν δεν εξομολογείται τα προβλήματά του, βρίσκεται στον κίνδυνο κάποια στιγμή να ξεσπάσει. Εκτός αυτού, όταν ακούει παρόμοιο με το δικό του πρόβλημα, θα παρασύρεται. Τότε ποια βοήθεια μπορεί να δώσει στον εξομολογούμενο? Ο πνευματικός σαν προσωπικότητα πρέπει να δρά ελεύθερα και υπεύθυνα, με βαθιά ταπείνωση. Αυτό ακριβώς σημαίνει διακυβέρνηση από το πνεύμα, γιατί η ευθύνη και η ελευθερία είναι εκφράσεις του πνεύματος. Προσήλωση στον Θεό, ολοκλήρωση, ωριμότητα, συνείδηση της ευθύνης, βαθιά θρησκευτικότητα, αρετή και διάκριση είναι στοιχεία που πρέπει να στολίζουν την εικόνα του πνευματικού, του καλού πνευματικού. Εδώ θέλω να διαλύσω μια ένσταση. Μπορεί κάποιος να πει, έχεις και αγραφήσει των ιδανικών πνευματικών, ενώ εμείς είμαστε άνθρωποι. Απαντώ με τα λόγια του Φράγκλιν. Πρέπει να δοκιμάζουμε να φθάνουμε το απόλυτο, γιατί διαφορετικά δεν φτάνουμε ούτε το σχετικά καλό. Τρίτον, είδαμε ποιος πρέπει να είναι ο πνευματικός. Στρέφω τώρα την προσοχή στον εξομολογούμενο άνθρωπο. Θα αναφέρω μερικές ψυχολογικές αρχές που διέπουν την ανθρώπινη φύση. Πρώτον, η ανθρώπινη φύση έχει την έμφυτη τάση να μην μένει ποτέ στον εαυτό της. Αφήνει τον εαυτό της πίσω
για να φτάσει κάτι που είναι πέραν από τον εαυτό της. Καλύτερα έχει τη συνέστηση της ταυτότητας της μόνο όταν αφοσιώνεται στον Θεό, σε μια αξία, σε έναν έργο, σε ένα πρόσωπο. Και είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε υγιείς, να αισθανόμαστε ζωντάνια. Αν για παράδειγμα ένας αρέσκεται στην ψαλμωδία, αισθάνεται χαρά και ενθουσιασμό να ψάλει. Και τούτο γιατί αφοσιώνεται πλήρως στο κομμάτι που ψάλει και έτσι λησμονά τον εαυτό του. Λησμονώντας όμως τον εαυτό του, βρίσκει τον εαυτό του, αισθάνεται ότι είναι ο ίδιος. Αισθάνεται ότι είναι ο ίδιος και όχι άλλος. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος πάβει να αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, τότε η ψυχική του ενέργεια στρέφεται στον εαυτό του και πραγματικά τον σκοτώνει. Γιατί τότε αρχίζει να πολυασχολείται με τον εαυτό του, τον πονά το χέρι του, τον πονά το πόδι του, πονεί η καρδιά του, φτάνει η στιγμή που να πεθάνει κλπ. Αυτή η ιδιότητα του ανθρώπου θυμίζει τον Απόστολο Πέτρο, που περπάτησε στα νερά της λίμνης της Γαλιλαίας. Ενώ όσο έβλεπε τον Χριστό, εβάδιζε άφοβο πάνω στα νερά. Όταν γύρισε όμως λίγο το βλέμμα του στα κύματα που πατούσε, φοβήθηκε. Άρχισε να καταποντίζεται και φώναξε δυνατά, «Κύριε, σώσο με». Ενώ όσο δηλαδή ο Πέτρος έβλεπε τον Χριστό, ήταν έξω από τον εαυτό του, δεν εκλονίζεται στο περπάτημα. Όταν όμως έφυγε από το πεδίο της οράσεως του, η αξία του, ο δάσκαλος του, ο Πέτρος άρχισε να καταποντίζεται μέσα στα νερά της λίμνης και μέσα στο φόβο του. Δεύτερο, στο βάθος κάθε ανθρώπου βρίσκεται το πνεύμα που κυβερνά το ψυχικό και το σωματικό κόσμο. Το πνεύμα ποτέ δεν αρρωσταίνει. Το πνεύμα είναι η βάση των ανθρωπίνων φαινομένων, πίστεως, αγάπης και λοιπόν αρετών, καθώς και της συνειδήσεως. Αυτό του πνεύματος εκφράσεις είναι η ελευθερία και η ευθύνη. Τονίζω τούτο ιδιαιτέρως, γιατί πιστεύω πως ο πνευματικός πρέπει να χειρίζεται τον εξομολογούμενο σαν άνθρωπον ελεύθερον και υπεύθυνον και όχι σαν αντικείμενο. Πρέπει να θέτει τον εξομολογούμενο πρώτων ευθυνών του, να τον βοηθά να παίρνει αποφάσεις στα προβλήματα που τον απασχολούν. Ο πνευματικός ακόμη χειραγωγεί τον εξομολογούμενο στις τερκιμές της ζωής του. Τρίτο, σε κάθε άνθρωπο είναι θαμμένη μια θρησκευτικότητα. Είναι κρυμμένη μέσα του μια προδιάθεση του Θεού και η σχέση του ιδίου μαζί με τον Θεό. Η πείρα της ζωής μαρτυρεί για τη θέση αυτή της σύγχρονης ψυχολογίας. Βλέπουμε για παράδειγμα θρησκευτικά διάφορων άνθρωπων όταν αντιμετωπίζει κίνδυνο να φωνάζει «Θεέ μου, Παναγία μου» ή και ακόμη όταν καταπιέζει το θρησκευτικό συνέστημα φουντώνει. Θα ήταν παράληψης, τέταρτον, θα ήταν παράληψης αν δεν έλεγα εδώ μερικά λόγια για τη συνείδηση. Η συνείδηση έχει την πηγή της στα βάθη του ανθρώπου, το πνεύμα, στο πνεύμα. Η συνείδηση είναι μικρόν όργανο με μεγάλη όμως φωνή. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή μας λέγει «Ήτινε σαν δείχνη τε γραπτών του νόμου στις καρδίες αυτών συμμαρτυρούσε αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων». Ο Θεός έβαλε μέσα σε κάθε άνθρωπο των πνευματικών νόμων ως αλάνθα στην πηξίδα προς το καλό. Σύγχρονος κλάδος της ψυχολογίας θεωρεί τη συνείδηση σαν φωνή της υπερβατικότητος.
Σε αυτό έχω και κάτι τι άλλο το οποίο έφερα άλλοτε στις συζητήσεις ιδιαίτερως. Μπορεί να αναφέρω και το αναφέρω και εδώ. Ανέφερα μερικές αρχές της ψυχολογίας μόνο και μόνο για να κατανοήσουμε κάπως τον άνθρωπο και σαν πνευματική να τον βοηθήσουμε να γίνει μια θρησκευτική προσωπικότητα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ο άνθρωπος που αποφάσισε να δασκερίσει το κατόπιν του εξομολογητηρίου κάπτεται ίσως από τη συνέστηση αμαρτίας ή από προσωπικά προβλήματα. Και εφόσον έκαμε το πρώτο βήμα, είναι πολύ δεχτικός και με ταπείνωση δέχεται συμβουλές. Γι' αυτό και ο πνευματικός πρέπει να του συμπεριφέρεται με αγάπη, κατανόηση και με υπομονή. Και καμιά φορά με επιμονή. Και να προσπαθεί να οικοδομεί μέσα του στον εξομολογούμενο, τον Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Έτσι η άγνωστη θρησκευτικότητα μέσα των εξομολογούμενων θα γίνει συνειδητή και η συνείδηση θα γίνει φωνή Θεού. Αλλά και αν ο εξομολόγος δεν πει τίποτε, μόνο αποδεχθεί τον άνθρωπο, του δίνει μεγάλη ανακούφιση. Οικοδομείται έτσι και αν δεν ακούσει τον εξομολόγο. Μόνο να δει το νόημα είναι το εξής. Και μόνο να δει τον πνευματικό με τον πετραχύλι, τον υποβοηθεί πάλι γιατί και τον ξεκουράζει. Κάπως έτσι το νόημα που είχα δάμει. 4. Αφού αναφέρθηκα στον εξομολόγο με μικρή αναφορά εξομολόγου και εξομολογουμένου, μπαίνω τώρα στο τελευταίο θέμα που είναι τα επιτήμια. Πριν καταπιαστώ με αυτά, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό των κρατητηρίων 1955-59 που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη μου. Βρισκόμαστε στα κρατητήρια Πύλας. Ανάμεσά μας ήταν και κάποιος μακαρίτης τώρα που άκουε το όνομα Χριστόδουλος Εγγλέζος. Έμενε σε διαφορετικό διαμέρισμα από εκείνο. Σαν καθηγητής που ήμουν, είχαν από τις αρχές των κρατητηρίων γραπτήν άδεια ελεύθερης επικοινωνίας. Ο Μακαρίτης δεν είχε. Κάποια μέρα ένας φίλος που έμενε στο διαμέρισμα του Μακαρίτη με φώναξε. Ο Εγγλέζος, μου είπε ο φίλος, θέλει να μεταλάβει, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται κάτω από μακροχρόνιον επιτήμιο. Όταν μιλά για τη Θεία Κοινωνία δακρύζει, που δίνει το δικαίωμα, την εντύπωση, ότι πραγματικά έχει πόθο. Του έστειλα πνευματικόν και έκαμε την ίδια διαπίστωση. Ο πνευματικός που επέβαλε το επιτήμιο έμενε στην Κοκκινοτριμηθιά. Με συγκατάθεση του πρώτου πνευματικού, ο δεύτερος πνευματικός σήκωσε το επιτήμιο. Ο Χριστόδουλος μετάλαβε τον αχράντο μυστηρίο στην πρώτη λειτουργία. Ύστερα από 2 μέρες οι αρχές εντελώς απροσδόκητα τον μετέφεραν με άλλους κρατουμένους στα κρατητήρια του Πυροίου, από όπου απελήθηκε μετά 15 μέρες. 5 μέρες ύστερα από την απόλυσή του πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στον δρόμο στην οδό Αριάδνη στη Λευκοσία. Το πιο πάνω περιστατικό θέτει επιτάπητος ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό θέμα, τη μακροχρόνια αναποχή από τη Θεία Κοινωνία σαν επιτήμιο. Αν ο δεύτερος πνευματικός δεν σίγουνε το επιτήμιο από τον Χριστόδουλο, ο τελευταίος θα πέθανε χωρίς το αναγκαίο εφόδιο. Γι' αυτό διαρωτώ με αν πρέπει να επιβάλλεται σαν επιτήμιο η μακροχρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Συνήθως λέμε ότι τα επιτήμια έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Και όταν χαρακτηρίζουμε παιδαγωγικά, εννοούμε ότι είναι μέσα που συμβάλλουν στη θρησκευτική αγωγή του ανθρώπου.
μακροχρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία δεν προάγει καθόλου τη θρησκευτική αγωγή, γιατί είναι σαν να αποκόπτουμε τον λόρο του δημιουργουμένου πνευματικού βρέφους από την κυρία Δημητρός. Αν αποκοπεί το λόρος, το βρέφος πεθαίνει πριν δει το φως. Αν βάλουμε μακροχρόνια αναποχή από τη Θεία Κοινωνία, αποκόπτεται ο λόρος της πνευματικής ζωής. Σκοπός των επιτιμίων είναι η αγωγή και ο ενθυσμός την πνευματική ζωή με τα βιώματά του, δημιουργούνται από την επανάληψη και όχι από την αποχή. Μήπως άραγε είναι ορθότερη η αντίθετη ακριβώς διαδικασία? Αντί δηλαδή να επιβάλλεται μακροχρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία, μήπως θα ήταν ορθότερη η συχνή Θεία Κοινωνία, αλλά με απαραίτητη την προπαρασκευή, εξομολόγηση, νηστεία, προσευχή, ψυχή προπαρασκευή. Έτσι δημιουργείται η κατάλληλη διάθεση για το γεγονός που πρόκειται να ακολουθήσει. Άριστον επιτίμιο θεωρούμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής, βίων των Αγίων και άλλων θρησκευτικών βιβλίων. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή Α21 μας βεβαιώνει: «Ουγ αρθελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι». Αυτό το χωρίο να σκέφτουν πολύ καιρό το Εύρο και το βρήκα σήμερα. Σήμερα όταν λέω σε αυτόν τον γραπτό. Τι μπορεί να αισθανθεί κανείς με τη μελέτη τέτοιων βιβλίων και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, το γνωρίζουμε από το ακολούθον περιστατικό. Ακούτε το, γιατί αξίζει πολλά. Για μένα αξίζει. Φοιτητής της θεολογίας διηγόταν κάποτε ότι καταπιάστηκαν ιδιαίτερα με τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, όταν δεν είναι πτυχιακά. Τόσο πολύ είχε απορροφηθεί από τη μελέτη αυτήν, ώστε δεν μπορούσε να δουλέψει για το πτυχίο. Όπου πήγαινε, ό,τι κι αν έκαμνε, εγκυριαρχείται ολοκληρωτικά από το ιερό κείμενο του μελετούσε. «Ο νόμος σου μελέτη μου εστί ημέρας και νυχτός». Αισθανόταν συνεχώς, το τονίζω αυτό το πράγμα, ηθική δύναμη. Σκεφτείτε έναν νέο να αισθάνεται ηθική δύναμη και να φτάνει μέχρι το σημείο καμιά φορά και να τραβά κάποιον να ρωτήσω την αμαρτία. Αισθανόταν λοιπόν συνεχώς ηθική δύναμη και ήταν γεμάτος χαρά. Τέτοια χαρά αισθανόταν, ώστε όταν ένα βράδυ ταξίδευε με λεωφορείο και είδε κόσμο πολύ κοντά στο μουσείο, στην Αθήνα εννοείται, να κάθεται και να ακούει τραγουδίστρια, αισθάνθηκε λύπη από την ενδόμηχη, το τονίζω αυτό το πράγμα, αυθόρμητη σκέψη. Αυτά τα πράγματα μόνο ήρθαν στην επιφάνεια. Ελυπήθηκαν αυτό το πράγμα. Ο κόσμος αυτός, είπε, μοιάζει με πίμνη χωρίς πιμένα. Αναζητεί τη χαρά και δεν ξέρει που θα την βρει. Τι κρίμα! Όσον και φαίνεται περιττόν, ίσως και μερικούς απόβλητων, σπουδαίων παιδαγωγικών μέσων είναι η νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο με τον αμαρτωλό» και άλλοτε με θετικών περιεχόμενο. Λιγόλεξον ή και ακόμη ύμνος που να συγγενεί. Αυτό αφήνεται στην εκλογή του εξομολογουμένου. Απέτηση του πνευματικού θα πρέπει να είναι ότι αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα καθ' όλη την ημέρα και να λέγεται πολλές φορές και μάλιστα με ζωντανή φωνή, έτσι που να το ακούει ταυτόχρονα, ώστε να την ακούει. Αυτό βοηθά έτσι που να εμφυτεύεται μέσα στο ασυνείδητο
το τονίζω αυτό το πράγμα, και να κάνει το άτομο να συμπεριφέρεται ανάλογα. Αυτό είναι αξίωμα της ψυχολογίας. Τώρα να βρω που είμαι. Πόσο σοφά οι πατέρες της Εκκλησίας όρισαν ρητά οι ύμνους να επαναλαμβάνονται, και πόσο σοφά ο Απόστολος Παύλος ορίζει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τι προσευχή προσκαρτερούντες. Εδώ έγινε λάθος. Τι προσευχή προσκαρτερούντες. Ύστερα από αυτά, μήπως πρέπει να ορίσουμε την προσευχή σαν παιδαγωγικό μέσο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω πως φεύγοντας κανείς από το εξομολογητήριο δέχεται πιο πολύ πόλεμο του διαβόλου. Γι' αυτό και εκείνος που εξομολογήθηκε θα πρέπει να προσπαθήσει, θα πρέπει να αγωνιστεί, να ασκηθεί στην ταπείνωση και στην προσευχή. Τέλος, εύχομαι όπως όλοι βρούμε τον δρόμο για το εξομολογητήριο. Αυτά ήθελα να πω και τελείωσα με αυτά τα τελευταία λόγια. Είμαι έτοιμος να ακούσω καμιά απορία. Αν δεν έχετε τίποτε να μου πείτε, να ρωτήσω, να σας πω εγώ. Η Αγία Γραφή λέγει κατά Ανατολάς, δεν λέγει που ήταν ο Παράδεισος. Θα σας πω κάτι τι άλλο, το οποίο συνηθίζω να το λαλώ. Πήγατε καμιά φορά στην εξομολόγηση και όταν βγήκατε έξω να αισθάνετε χαρούμενοι και να μην προσπαθήσετε έτσι να βρείτε ποια ήταν η αιτία για αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε τόσο πολύ χαρούμενοι όταν φεύγουμε από την εξομολόγηση? Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Συμβαίνει όμως κάποτε. Τι ρωτάτε τώρα? Ορίστε. Ρωτάτε τώρα, είμαι. Δεν ρωτάμε. Συνέβη μου, εμένα την πρώτη φορά που επία. Να ακούω. Την πρώτη φορά που πήγαινε εξομολόγηση ο κύριος Νικόλας, ναι, ένιωσε αυτό το συνέστημα. Ναι, ο λόγος για τον οποίο αισθανόμαστε αυτό το συνέστημα, θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, είναι ότι ανοίγουμε τον εαυτό μας, ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, και είναι στους ταπεινούς που δίδει τη χάρη του Θεός. Γι' αυτό και πληρούμεθα από τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και φεύγουμε χαριτωμένοι. Μάλιστα. Ήρθαν οι... Πώς τη λένε, η δασκάλα ήρθε? Ορίστε. Έδειξε κάτω, αλλά θέλει κάτι ο Μιχάλης να πει. Ο Μιχάλης, έτσι. Δώσε να σας... Ναι, Μιχάλη, ακούω. Τη δική μου εμπειρία, την πρώτη φορά που έξω... Ένα ακούσα, έχω το ακουστικό. Τη δική του εμπειρία... Την πρώτη φορά που πήγαινε εξομολόγηση. Μετά από τα παιδικά χρόνια, όταν είμαστε δημοτικό γυμνάσιο και εξομολόγηση. Μετά από τα παιδικά χρόνια, όταν ήταν δημοτικό γυμνάσιο και μετά. Μάλιστα. Αισθάνθηκε χαρά. Τώρα να μας πει να πεις. Πριν 13 χρόνια, είχε η κόρη μου μια δοκιμασία με την υγεία της. Και... Πριν 13 χρόνια, είχε η κόρη του δοκιμασία με την υγεία της. Πριν 13 χρόνια, γέροντα μου, όπως γνωρίζετε, είχα μια δοκιμασία με την υγεία της κόρης μου. Και ήταν ο δεύτερος κύκλος που χρειάστηκε να κάνω εξομολόγηση. Η πρώτη φορά ήταν όταν ήμασταν στο δημοτικό. Πού ξέρει, δεν έχει ιδέα. Και η αντίληψή μου περί εξομολόγησης ήταν ότι πας εκεί και λες όλες τις αταξίες, ξέρω εγώ. Έκαμα το τάλ. Η εντύπωση αυτή ενισχύθηκε και από τις ταινίες που βλέπουμε κυρίως για
της Δυτικής Εκκλησίας που ναι. λέει «Father, I have sinned, έχω αμαρτήσει» και, και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, όταν αρρώστησε η κόρη μου, γνώρισα τον Γέροντα Γαβρίλη και ήρθαμε εδώ στην εκκλησία, έκαμε παράκληση και πραγματικά ήταν έτσι μια λιγνική μορφή η οποία με συγκίνησε, ένιωσα έτσι κάπως διαφορετικά και μου λέει πάμε να τα πούμε. Και οφείλω να πω ότι ήμουν έτσι, όπως είπετε, έτοιμος να αποδεχτώ όλα τα πράγματα, αλλά δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος της, της δύναμης ναι. της εξομολόγησης. Είναι διότι εκείνη τη στιγμή καλύπτωσε από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο. Έτσι το βλέπω. Θα σας πω ένα-δύο πράγματα που μου έκανε εντύπωση. Πρώτα-πρώτα που μου έκανε εντύπωση είναι όταν γύρισε πάνω στην εικόνα του, του Χριστού και ήταν του βασιλεύου ουράνιο παράκλητο. Και το εφύλαξα ως απορία και ρώτησα αργότερα για, για τον λόγο και μου είπε αν θυμάμαι καλά ότι είμαι και εγώ άνθρωπος και ζητώ την επικαλούμε το Άγιο Πνεύμα να με φωτίσει ώστε να πω σωστά πράγματα. Νοαξί, εγώ εκαθάρισα την φορά διότι είπα οτιδήποτε είχα μέσα μου. Δηλαδή ήμουν σε έναν κομβικό σημείο, ένιωθα ότι η κόρη μου θα πεθάνει και έτσι άνοιξα την καρδιά μου. Είπα του για πράγματα που είχα ναι. συμβεί στη ζωή μου και κουβαλούσα ότι ξέρω εγώ. Επήρθε με λίγα λόγια εξομολόγηση. Υπήρχε εξομολόγηση, Γέροντα. Ωστόσο, φεύγοντας από εκεί, δεν ένιωσα ότι μπορούσα να λάβω καθοδήγηση ας πούμε, για το θέμα και τις κόρες μου. Και έτσι ζήτησα τη βοήθεια ενός ψυχολόγου, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είχε περάσει ο ίδιος από δοκιμασία υγείας, από καρκίνο, και ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας. Και εκεί διαπίστωσα ότι δεν μου έλεγε τι να κάνω. Χρησιμοποιούσε την μευτική μέθοδο του Σοκράτη. Ρωτούσε με τι νομίζεις ότι μπορεί να γίνει. Και έλεγα εγώ μπορεί να γίνει τούτο, μπορεί να γίνει τούτο, μπορεί να γίνει το άλλο. Και μετά μου λέει εντάξει, τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε. Και του έλεγα εγώ μπορούμε να κάνουμε τούτο. Α, πολύ καλά, δεσμεύεσαι ότι μπορείς να το κάνεις τούτο. Έλα σε μια εβδομάδα να συζητήσουμε κλπ. Με είχε βοηθήσει στο να αντιμετωπίσω κυρίως ζητήματα που αφορούσαν το να καθησυχάσω την κόρη μου ότι δεν θα πεθάνει τέλος πάντων. Στο διάλογο αυτό αισθάνεσαι το χαρά. Αισθανόμουν μια ανακούφιση, αλλά θέλω να πω εκεί που θέλω να καταλήξω και δεν θα μακρυγορήσω, είναι ότι υπάρχει μια διακριτή διαφορά μεταξύ ενός ψυχολόγου, ο οποίος μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ανακούφιση διότι τρόπον την να εξομολογήσει, αλλά ο ψυχολόγος δεν θα σε καθοδηγήσει ποτέ. Οι εμπειρίες που έχουμε με τους πνευματικούς είναι ότι σου λέει θα κάνεις αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πολλές φορές συγκρούεται με τη λογική σου. Και είναι εκεί που έμαθα τι σημαίνει υπακοή και ποια η δύναμη του μυστηρίου. Η υπακοή είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη αρετή την οποία πρέπει να έχουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω για άλλα, αλλά ίσως με μια άλλη ευκαιρία. Γέροντα μου, μπορώ να πω κάτι σχετικά με την εξομολόγηση. Φεύγοντας από την εξομολόγηση, σίγουρα όταν γίνει η εξομολόγηση με μετάνοια, αισθάνεσαι ένα περιττό βάρος να φεύγει από πάνω σου και να νιώθεις μια χαρά. Αλλά η συνέπεια αυτού φέρνει μετά και τη χάρη του Θεού όταν κάνεις εσύ εξομολόγηση. Όταν εξομολογηθείς με ταπείνωση και κάνεις υπακοή, θέλω να πω. Όταν κάνεις υπακοή, σε αυτό που σου είπε ο πνευματικός, όποτε αποφεύγεις το αμάρτημα, φέρει, εμένα μου είχε πει ο εξομολόγος, του είπα, με σκανδαλίζει το μάτι μου. Μου λέει, παιδί μου, μόλις το δεις και αισθάνεσαι ότι σκανδαλίζεσαι, να φεύγεις το μυαλό σου και το μάτι σου, τη ματιά σου, από το πρόβλημα αυτό. Και κάθε φορά που προσπαθούσα και έφευγα το μάτι μου και το νου μου
από το πρόβλημα αυτό, ένιωθα πάλι αυτή τη χαρά που την ένιωσα μετά την εξομολόγηση. Λοιπόν, η χαρά δεν τελειώνει μόνο στην εξομολόγηση, τελειώνει και μετά στην υπακοή. Βέβαια. Που κάνεις για το πρόβλημα αυτό που σε, για το πάθος. Άλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο ερώτημα κλπ. Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην εξομολόγηση γίνεται ταπείνωση του ανθρώπου και εξαιτίας αυτού έρχεται η χάρη και μας πληρώνει. Αν το έχουμε υπόψη αυτό το πράγμα. Ταπεινής δίδωση χάριν ο Θεός. Ο Θεός δίδει τη χάρη του στους ταπεινούς. Κάτι λέγει. Η υπακοή έχει πολλές μορφές στη ζωή μας. Και βλέπετε ότι, επειδή προηγουμένως αναφέρει ο Γέροντας στο σημείο της εκεί για τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο και είπε για να κάνει μια υπακοή ο Αδάμ. Δυστυχώς όμως αυτή η υπακοή δεν έγινε κατορθωτή. Και η αιτία που δεν έγινε κατορθωτή ήταν ο φθόνος του δαίμονα. Το λάθος όμως που υπάρχει, και πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, είναι ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υπακοή σε έναν πνευματικό, αλλά πολλές φορές συμπεριφερόμαστε το ίδιο όπως ο Αδάμ. Όταν ο Αδάμ κλήθηκε και είπε ο Θεός, εκεί αναφέρει στη Γένεση, «Αδάμ, πού ή, πού είσαι», τον αναζητά και φοβάται για να έρθει και απαντά «γυμνός ημί, μήπως έφαγες», λέει, «από τον απογορευμένο καρπόν, μήπως έκανες εν υπακοέ με αυτόν που έχω δώσει εντολή». Εκεί ο Αδάμ, εκεί βρίσκεται όλη η μεγάλη ταλαιπωρία του Αδάμ, γιατί εάν, λέει ο Υιός Γρηγόρης ο θεολόγος, απαντούσε «συγγνώμη Κύριε, διότι δεν αξιώθηκα να κάνω υπακοή», θα ήταν άλλη η μορφή της δικής μας ζωής σήμερα. Επειδή δεν είπε συγγνώμη, αμέσως είπε η Εύα «η δε δοκάσμη», λέει ο Θεός. Έδωσε δικαιολογία εκεί σε εκείνη τη στιγμή. Εδικαιολόγησε την αδυναμία του. Και αυτό σήμερα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί ενώ όλοι ντρεπόμαστε τον Θεό, ενώ μετανοούμε, ενώ εξομολογούμαστε, ενώ θέλουμε να κάνουμε υπακοή, υπάρχει αυτή η μεγάλη δυσκολία στη ζωή μας. Και μπορούμε να χάσουμε πολλά από αυτό μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και τι είναι, θυμάμαι κάποτε ένα απλό παράδειγμα στον μοναχισμό, έτσι πολύ προχωρημένη γερόντισσα πνευματικά, που έρχεται και θέλει η αδερφή να κάνει υπακοή, λέει. Και τη λέει, «γερόντισσα, ευλογείτε, πώς θα κάνω αυτό το πράγμα?» Και απαντάει η γερόντισσα. Λέει, «θα γίνει η παιδί μου να κάνουμε αυτό». Αμέσως, λέει εκεί, τη βλέπει τη σταχτική την αδερφή και τη λέει, «τι είναι παιδί μου», της λέει, απαντάει η γερόντισσα. «Δύσκολο γερόντισσα», της είπε, «πώς θα γίνει κατορθωτό?» Και απαντάει και η γερόντισσα, λέει, «καλά, τι θα έλεγες», είπε, σε αυτό το σημείο. «Νομίζω, γερόντισσα, έτσι». Και της απαντάει η αδερφή. Η γερόντισσα ίδια στην αδερφή. «Καλά, παιδί μου, αφού λες έτσι, κάντο έτσι», λέει. Και απαντά αυτή με μεγάλη χαρά, «να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο, γερόντισσα». Και φεύγει. Και μείναν μερικές άλλες αδερφές εκεί και θυμάμαι που πήγε η γερόντισσα. Αυτή, λέει, ήρθε να πάρει ευλογία για να κάνει υπακοή, λέει. Έμεινε μέσα της διστακτική, γιατί το μυαλό της, η σκέψη της ακόμα, λέει, είναι στην παιδεία του Πανεπιστημίου που το έβαλε και το ζήγησε μέσα από την σκέψη και απόρρισε. Της έδωσα, λέει, να κάνει υπακοή αυτό το οποίο τελικά ήθελε.
Κάνει υπακοή σε μένα, λέει, που εγώ δεν έδωσα την ευκαιρία, αλλά σας λέω ότι αυτή η υπακοή έχει μέσα θέλημα, λέει, και αν μπορώ ότι το κέρδος θα είναι το 1/3, είπε. Δεν θα είναι. Και ο καρπός της αποκοής πρέπει να οριμάσει. Θυμάμαι κάποτε μου έλεγε ο γέροντας μια κουβέντα, ότι κάποια στιγμή, λέει, ήταν στην ιερατική σχολή, κάποιος ήταν εκεί η επιτηρητής, τους έλεγε εκεί ο μακαριστός ο Λευκοσιάτης, υπήρχε ένα απαγόρευση από τον καρπό. Και είπε ότι τώρα μόλις ξεκινούν τα πορτοκάλια, λέει, λίγο να τρώγονται, να κόψουν ένα πορτοκάλι για να φάνε. Τι να γίνει, λέει. Εκεί οι ιερείς, λέει, σκαλίζαμε, καθαρίζαμε. Πώς ήταν να σηκώνεσαι πάνω, λέει, η πορτοκαλιά είναι κάτω και να χτυπάει το πορτοκάλι στο κεφάλι σου. Πειρασμός, είπε. Παίρνει ένα, κόβει, λέει, μην κόψεις. Ο διευθυντής είπε να μην κόψουμε. Κόβει τελικά, είναι έτοιμο να το φάει, λέει. Και τον παίρνει ο επιτηρητής. Τι κάνεις εδώ? Λέει, είπα να φάω. Δεν είπα να μην φάτε. Δεν θα φάει κανένας, είπε. Και τι να κάνουμε, λέει. Βγάλε ένα λάκκο, λέει. Και βάρ' το, θάψε το. Έβγαλε ένα λάκκο και το έθαψε, λέει. Το έθαψε αυτό το φρούτο μέσα στη γη. Φυσιολογικά και λογικά, αυτό, αφού το έβαλε κάτω στη γη, έπρεπε να σαπίσει. Μετά από 6 μήνες είναι στο ίδιο χώρο να ξανασκαλίζουν. Και θυμόταν εκεί που τον έβαλε μπροστά να βγάλει τόσο ένα πόδι λάκκο να το θάψει. Και βγάζει αυτόν τον λάκκο και τι βρίσκει, λέει. Δεν σάπισε αυτό το πορτοκαλί, αλλά ψήθηκε, ήταν όριμο πορτοκάλι, λέει, και το πήραμε και το φάγαμε, είπε. Και μετά το είπαμε, λέει, στο διευθυντή και έπαινε ο διευθυντής. Κάνατε υπακοή και η υπακοή, λέει, έτσι είναι στη ζωή σας. Ό,τι κάνετε στη ζωή σας, στην αρχή φαίνεται σκληρό και στυφνό και πικραίνεστε. Με την πάροδο του χρόνου, αν περάσει, είπε, τότε οριμάζει μέσα σας και ροζοβολεί και έχει ωραία χάρη μέσα σας. Νιώθετε τη χάρη του Θεού όπως είχε τη γεύση αυτού του φρούτου που φάγατε. Ο Θεός, λέει, επέτρεψε αυτό το σημάδι για να έχει μείνει. Γι' αυτό η συμπακοή είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να παίρνετε πάντα από τους πνευματικούς τον πρώτο λόγο. Αν πηγαίνει και έρχεστε και δεν τον παίρνετε τον δεύτερο και τον τρίτο, και εμείς σας κάνουμε οικονομία και σας δίνουμε οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι στον πρώτο λόγο που σας δίνουμε και στην πρώτη μετάνοια και στην πρώτη αναζήτηση υπάρχει και σε εμάς η χάρη του Θεού και την ώρα που ενεργείται, αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Είτε γλυκής είναι, είστε δυστυφός είναι ο πρώτος λόγος. Εάν μετέπειτα επέρθετε την επόμενη φορά από λίγες μέρες και μας πείτε, μα δεν γίνεται αυτό και δεν το καταφέρνω αυτό και δεν. Δείχνω να κάνετε προσπάθεια. Γιατί το δουλέψατε στο μυαλό σας και δεν πείσατε τον εαυτό σας ότι πρέπει να κάνετε αυτόν τον κάνωνα. Και εμείς αναγκαστικά σας το αλλάζουμε και μετά βλέπω ότι από ένα χρονικό διάστημα έρχεται, πάλι είσαστε κατάκοποι και πάλι είσαστε ταλαιπωρημένοι μέσα στη ψυχή σας. Γι' αυτό και ακόμα και στους γιατρούς, όταν πηγαίνετε σε έναν γιατρό, βλέπετε γιατροί σήμερα, βλέπω στην ιατρική, μίλησα με έναν γιατρό, ψες, ότι είναι η πρώτη διάγνωση. Όταν κάνει ο γιατρός την πρώτη διάγνωση, μέσα από μια ακτινογραφία, μέσα από ένα εξωαξονικό, η πρώτη απόφαση. Όταν ο ασθενής δεν θέλει να ακούσει και πηγαίνει και συγκεκριμένα ήταν μια ασθενή η οποία της είπε, θα έχεις επιπλοκές, της είπε, αν κάνουμε τώρα την επέμβαση. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο, της είπε. Αυτός πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, ήρθε εδώ, ήρθε εκεί. Η κοπέλα ήθελε να κάνει την επέμβαση, έκανε την επέμβαση και την έκανε πριν ένα μήνα και μου λέει, τώρα πάτε, κάνε προσευχή, είπε. Τώρα εγώ δεν ήμουν τόσο υπεύθυνος, είπε, προσπάθησα, είναι όμως στα χέρια μου συντατική ξανά πίσω, μου είπε. Και το είδα έτσι που ήρθε να το βοηθήσω, να κάνουμε προσευχή. Λέει, δεν θέλω να χαθεί αυτή η ψυχή. Εγώ το είπα, λέει, πόση ευθύνη έχω. Το ίδιο βλέπετε ότι η πρώτη, και το έχω δει, η πρώτη, ο λόγος του πνευματικού, να τον παίρνετε και τον κρατάτε. Αφού τον δοκιμάσετε και αφού τον καλλιεργήσετε και αφού τον γευτείτε, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, να δεν μπορείτε να τολμήσετε να το συζητήσετε. Μετά από 5-6 μήνες, μην τον κρατάτε σε εκείνη τη στιγμή, αμέσως την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να κάνω έτσι ένα πράγμα και φεύγω ένα πράγμα. Θυμάμαι τον γέροντα που είπε κάποτε, ή νομίζω είτε ο πατέρ Διονύσιος ήταν, είτε ο πατέρ Καβρί, κάποιος στο εξομολογητάριο. Ήρθε. Και ήρθε πριν 10 χρόνια. Έκανε ένα σοβαρό παράπτωμα. Και γύρισε και του είπε,
ότι με αυτόν τον βίωμα σου που έκαμες πρέπει να κάνεις αυτόν και αυτό. Αν δεν το κάνεις αυτό, λέει του, στη ζωή σου, σημαίνει ότι η ζωή σου δεν θα στηριχθεί σωστά. Και έφυγε. Και σηκώθηκε, λέει, και δεν μείνει μείνει να το διαβάσει και έφυγε, και έφυγα, λέει, και του λέει, εγώ δεν κάνω τέτοιο πράγμα και φεύγω και εσείς ό,τι θέλετε λέτε, του είπε. Και βγήκε έξω. Ούτε ευχή δεν του διαβάσει, λέει ο πνευματικός. Και πέρασε 10 χρόνια. Και πέρασε όλη την τελαπορία. Και μια καλή μέρα είχε έρθει πέρσι, τυχαία εδώ, με κάποιον φίλον του, μεγάλος άνθρωπος, που είχε και άλλα πρώτα, δεν είχε ραντεβού. Και μου έκανε εντύπωση που εκείνη την ημέρα βγήκα έξω εγώ και λέω, έχετε ραντεβού? Και λέει, εγώ δεν έχω ραντεβού, εγώ απλώς έτσι ήρθα να συνοδέψω το φίλο μου. Με μια αντίδραση. Και έρχομαι στο γέροντα και επιστρέφω από το γέροντα, επιστρέφω, έλα εσύ που δεν έχεις ραντεβού, του είπα εγώ. Μα δεν έχω ραντεβού. Και πήγε μέσα και μου είπε, λέω του, γιατί δεν ερχόσουν, λέω του, ήταν πολύ αντίδρασή σου. Και μου απάντησε, αντέδρασε σε αυτό το πράγμα. Και λέω του, καλά, γιατί δεν έχεις θάρρος να πεις ότι κάποτε έφυγα από εδώ και έβρισα τον πνευματικό. Δεν ήσουν εσύ, γιατί ήθελα να μην σε βρει ούτε εσένα σήμερα. Και λέω, γιατί τον έβρισες? Γιατί δεν μπορούσα να κάνω αυτό το οποίο μου είπε. Τώρα εδώ γιατί ήρθες? Από αυτόν τον χώρο έφυγες υπερτού και δεν έκανες υπακοή. Σε αυτόν τον χώρο ο Θεός θα σε φέρει, γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία σου. Κάποια καλή διάθεση είχες μέσα σου και τώρα πρέπει να κάνεις υπακοή. Και εν τέλει μου έκανε εντύπωση. Έκανε μια τόσο ειλικρινή εξομολόγηση μέσα από τα συναισθήματα του, που μετά όταν βγήκα μου είπαν κάποιες γυναίκες που καθόντουσαν έξω, μπορεί και κάποιοι από εσάς να ήταν εκεί, τα σανκάκιασαν και τις φίλες και είπαν ευχαριστώ, ευχαριστώ, και έφυγε και ούτε με να περιμένει το φίλο του. Γι' αυτό λέω, είδα ότι η ανυπακοή φέρει σημαίνει αναταραχή μέσα του. Η υπακοή φέρει πολύ μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κάνουμε υπακοή. Αν έχουμε υπακοή, θα βαθύνουμε και το θρησκευτικό συνέστημα μέσα μας. Αν έχουμε υπακοή, θα αγωνιστούμε και πνευματικά. Αν έχουμε υπακοή, μπορούμε και να βιάσουμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε υπακοή, σημαίνει ότι αγαπούμε τον άνθρωπο και αγαπούμε και τον Θεό και θέλουμε να κοινωνήσουμε με τον Θεό. Το ζητούμενο στην υπακοή είναι, έχεις αναζήτηση να κοινωνήσεις με τον Θεό? Μπορεί να κάνεις. Αν δεν έχεις αυτή την αναζήτηση, δεν θα κάνεις ούτε υπακοή. Θα πεις, είναι ιστορία στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Το ποθούμενο είναι κάτι άλλο. Το κίνητρο της υπακοής είναι η κοινωνία της αναζητήσεως, της συνομιλίας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι καμένο ο Αδάμα την ανυπακοή, του λένε οι πατέρες. Δεν είχε το ζητούμενο εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, δεν ήθελε να κοινωνήσει και απέρριψε. Δεν ήθελε ούτε να ζητήσει ούτε συγγνώμη, γιατί εκεί άρχισε ο εγωισμός του. Γι' αυτόν εστερήθηκε πολλά. Γι' αυτόν και στη Σταυρική Θυσία, και κλείνω από αυτό, όταν στην αρχιερατική προσευχή που κάνει ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη, να ακούσετε στο Ευαγγέλιο, λέει θρόμβη, λέει ο στρόμβη αίματος έτρεχα, λέει, από πάνω του εκεί και μια αγωνία και μην τον έχει, και ζητά από τον πατέρα του και προσεύχεται, πάτερ, λέει, ελήλυθεν η ώρα, και περιγράφει εκεί στο Ευαγγέλιο, λέει, και ζητά από τη βοήθεια από τον Θεό Πατέρα, βοήθησε τον ημίν, ούτω εμον θέλημα, αλλά το στον θέλημα είναι επιείσω για τη σωτηρία του κόσμου. Για βλέπετε, ακόμα και ο Χριστός έκαμε ένα κοπή της αδυναμίας, της φοβίας, της σταύρωσης, του προσωπικού του θελήματος. Ποιος είναι έτοιμο να μπει σε μια θυσία? Αλλά το δικό σου θέλημα, το σον θέλημα. Εκεί βρίσκεται το μυστικό στην πνευματική ζωή. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους συζύγους σας. Θέλετε να έχετε ισορροπημένη συζυγική σχέση μεταξύ σας, κάνετε εκκοπή του θελήματός σας. Μπορεί να ξέρετε ότι είναι σωστόν αυτόν, αλλά ο σύζυγός σας θέλει αυτό. Θα κάνετε υπακοή στο σύζυγό σας. Από την πρώτη στιγμή να πεις, εντάξει, τελείωσε. Και μόλις πείτε το εντάξει, βλέπετε ο σύζυγος ότι υποχωρεί και κάνει διάλογο και βγαίνει ένα άλλο αποτέλεσμα. Το ίδιο, λοιπόν, η υπακοή εντός του ανδρογίνου γίνεται διάλογο, συζύγηση, αρμονία, αλληλεγγύη, λοιπόν, και καλή αναβλύζει μέσα από τη συζυγική σχέση αγάπη και αρμονία και επιτυχία του γάμου. Η υπακοή σε εμάς τους μοναχούς γίνεται μυστήριο ζωής.
Είναι κάτι το διαφορετικό σε μας. Δηλαδή, ο μοναχός κάνει υπακοή στο οτιδήποτε του ηγουμένου του. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, άπιαστον εις το μυαλό. Όταν όμως κάνεις υπακοή εκείνη την ώρα μπορεί να πληγώνεσαι, αλλά θα δεις στην πάροδο του χρόνου θα περάσει, γίνεται μυστήριο ζωής πλέον, γίνεται μυστήριο δυνάμεως. Γιατί έρχεται ο Θεός, γιατί υπάρχει αυτόν. Εάν δεν, κλείνω με αυτό, αν δεν επιτρέψετε στη ζωή σας να αδικηθείτε, δεν θα νιώσετε τη δικαιοσύνη του Θεού και τη χάρη του Θεού στη ζωή σας. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε πως ευχή, κύριε. Αυτά τα λόγια που είπε ο πατήρ Αγαθόνικος. Η επόμενη ομιλία θα γίνει 13 Νοεμβρίου. Είναι η μέρα Πέμπτη. Είναι πάλι Πέμπτη. Ναι. Είναι η μέρα Πέμπτη. Ομιλητής θα είναι ο Άγιος Γόστρο. Και, ο Άγιος Γόστρο που είναι ο Τιμόθεος, που είναι στην εξαρχία του Πανάγιου Τάφου. Ο οποίος αυτό ζητήσαμε να κάνει ένα θέμα τα Πανάγια προσκυνήματα με την τελευταία μορφή βιώματος που είχε ο ίδιος, του ενός σύγχρονου Αγίου που αγιοκάταξαν το Πατριάρχη το Πατριαρχείο πριν 2 χρόνια, τον Άγιο Φιλούμενο. Και είναι έτσι μια εμπειρία από τη δική του ζωή και μια εμπειρία, έτσι, μια μικρή εμπειρία γενικά από τα Πανάγια προσκυνήματα, μια γεύση, αλλά με επίκεντρο τον Άγιο Φιλούμενο. Αυτό θα παρακαλέσω να πάρουμε αυτή τη γεύση, είναι δίπλα μας αυτά τα προσκυνήματα και ποιος ξέρει πόσο ο Θεός θέλει να κρατηθούν μέσα σε δύσκολες αυτές τις 7.30, ναι. Να αλλάξει ώρα φυσικά, μπορεί. 7.30, μάλιστα. Το Μέγα Κλέος. Το Μέγα Κλέος. Το Μέγα Κλέος της Κύπρου της Οικουμένης των Κυρικά, των Αντιοχέων των Πρώτων, της Χριστονίμου Κλήσεως Αρχιδεκτόνα, της Ρώμης των Κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηδευτήν, το της χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου συνεκδημών, των εβδομήκων τα πρώτων, των 12 ισοστάσιων. Πάντες συνελθόντες ευτός η πίστη, των Βαρνάβαν αθμάς εισθέψομεν, πρεσβεύει καρκυρίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Thank you.
Ευχαριστώ.